συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Βόλου, κύριος Αχιλλέας Μπέος, σχετικά με τα μείζωνα ζητήματα της πόλης του Βόλου. Ο Δήμαρχος ξεκίνησε τη συνέντευξη με το φλέγον ζήτημα για τα διατηρητέα που ανήκουν στη διοίκηση του νοσοκομείου. Ο ίδιος τόνισε πως δεν εκπροσωπεί προσωπικά συμφέροντα, αλλά αγωνίζεται για την πόλη. Ανέφερε πως ο Δήμος Βόλου έχει ζητήσει το συγκεκριμένο ακίνητο στη συμβολή των οδών Ιάσονος με Καρτάλη, προκειμένου να το αξιοποιήσει υπέρ της πόλης παρά να μην είναι εκμετάλλευτο και να αποτελέσει εστία μολύνσεων. Ότι αυτή η γωνία, το ακίνητο, ωραίο θα ήταν να αξιοποιηθεί, να συντηρηθεί, να προβάλλουμε, αν θέλετε, το συγκεκριμένο ακίνητο, το ξενοδοχείο, γαλλικό ξενοδοχείο όπως λεγόταν, και να κάνεις ένα ξενοδοχείο με έξω να είναι έτσι όπως είναι, να το συντηρήσεις, και μέσα να είναι πολυτελείες και μπροστά να έχει μια καφετέρια, ένα μπιστρό για όλους εμάς τους πολίτες. Ποιος θα το κάνει αυτό? Δώστε το ρε, αξιοποιήστε το μέσα, και εγώ μ' αρέσει αυτό. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να το έχετε τόσα χρόνια, να είναι σημείο μόλυνσης με ποντίκια, κατσαρίδες και βρωμιές. Αυτός δεν είναι ο Βόλος. Άρα λοιπόν ο Δήμος δεν θα γίνει επιχειρηματίας. Λειτουργεί επιχειρηματικά προς όφελος των πολιτών και τίποτα άλλο, αλλά δεν μπορεί να πάρει να κάνει ξενοδοχείο. Ποιος θα το λειτουργήσει? Ας το δώσει λοιπόν το ξενοδοχείο σε έναν, το νοσοκομείο σε έναν επιχειρηματία, με βασικές προϋποθέσεις να το κάνει αυτό. Από τη στιγμή που δεν το δίνεται, το ζητάμε να το αξιοποιήσουμε προς όφελος των πολιτών. Δωρεάν πάρκινγκ. Αυτοί είμαστε, έχουμε τη δυνατότητα. Και γι' αυτό μας έχει επιλέξει ο κόσμος. Στη συνέχεια, ο κύριος Αχιλλέας Μπέος ανακοίνωσε για πρώτη φορά τη δημιουργία νέου κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση της ΔΕΗ, λίγο πριν την αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας. Την απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, που είναι αρνητική σε ό,τι αφορά τη δημιουργία κυκλικών κόμβων, που στην ουσία ο Δήμος Βόλου χάνει μια χρηματοδότηση εξασφαλισμένη ύψους 800.000 ευρώ από τη διαχειριστική εργαρχία από χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή μια και είπαμε για τους κυκλικούς κόμβους και τα έχω πάρει και ανάποδα, θα κάνουμε και άλλο κυκλικό κόμβο, εκεί που είναι η διασταύρωση της ΔΕΗ, πριν πάμε στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας, έτσι γιατί γουστάρουμε. Τώρα το ξεκινάμε, απλά να ζητήσουμε συγγνώμη από τον κόσμο της Νίκης Βόλου και της ευρύτερης περιοχής και της Νέας Ιωνίας, γιατί χρησιμοποιούν την ευρύτερη περιοχή, θα υπάρχει μια καθυστέρηση, την οποία δεν οφείλουμε εμείς. Εμείς ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Είναι ντροπή, απλά να ξέρουνε, γιατί σε λίγο αυτή είναι τόσο θρασό, να μην πω τι, θρασίδηλη θα τους πω αυτή η οικογένεια, και τη διορίσαν στο νοσοκομείο, που αντί να προστατέψει τα μέλη του Δέλτα Σίγμα του νοσοκομείου, που τώρα τρέχουν και παρακαλάνε γιατί τους κάνουμε μήνυση και αγωγή, να την αποσύρουμε, τους έμπλεξε σε περιπέτεια. Και βγήκανε αυτά τα ορφανά, τα δημοσιογραφικά σκουπίδια αυτή της πόλης, και λένε μπουκάρισε, έκανε, δεν κατάλαβα. Εγώ εκπροσωπώ τίποτα προσωπικά μου συμφέροντα? Πήγα στο νοσοκομείο, στην επιτροπή ή όπου πάω, ή στα υπουργεία, για υποθέσεις του Αχιλλέα του Μπέου ή της οικογένειάς μου? Για την πόλη μου τρέχω, για την πόλη μου αγωνίζομαι, και το κάνω με έναν τρόπο τελείως ξεχωριστό. Γι' αυτό δεν είμαι πολιτικό λαμόγιο. Είμαι ένας από εσάς, ένας απλός άνθρωπος που σας κοιτάω στα μάτια και λειτουργώ και προσφέρω στην πόλη μου. Σήμερα λοιπόν, 6 χρόνια υπάρχουν αριθμοί πρωτοκόλλου, έχει ζητήσει ο Δήμος Βόλου το συγκεκριμένο ακίνητο, Ιάσονος και Καρτάλη, να το αξιοποιήσει. Ποια ήταν η πρεμούρα να το βγάλουνε όταν υπάρχει το αίτημα του Δήμου Βόλου, όταν υπάρχει
φάκελος από την νεωτέρων μνημείων που τους λέει ότι σε 15 μέρες θα συνεδριάσουμε για να αποφασίσουμε αν θα κριθεί διατηρητέο ή όχι. Η απλή λογική λέει ότι πρέπει να αποσυρθεί μέχρι να έρθει από την νεωτέρων μνημείων η απόφαση. Θα είναι διατηρητέο ή όχι για να το αξιοποιήσετε. Η απλή λογική των φυσιολογικών ανθρώπων, των νόμιμων, η λογική του απατεώνα του λαμόγιου που θέλει να τα πάρει είναι να το βγάλω γιατί βιάζομαι. Γιατί εδώ υπάρχει ως μη σκανδάλου. Δεν λέω αν τα πήρε κάποιος ή ποιος τα πήρε, αλλά κάτι συμβαίνει. Ας ψάξουν να τον βρούνε ο αρμόδιος υπουργός και οι εισαγγελείς. Στο τελευταίο κομμάτι της ομιλίας του αναφέρθηκε στις ασφαλτοστρώσεις που θα γίνουν σε Βόλο και Νέα Ιωνία, που είναι ένα μεγάλο και σημαντικό έργο για την πόλη. Ζήτησε την περίοδο των εργασιών να μην υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, ώστε να μην εμποδίζονται οι εργολάβοι και να τελειώσουν νωρίτερα οι εργασίες. Θέλω να παρακαλέσω όλους τους πολίτες αυτής της πόλης. Όπως βλέπετε έξω γίνεται ένα τεράστιο, πολύ μεγάλο έργο που έπρεπε να είχε γίνει πολλά χρόνια πριν. Δεν έχει σημασία. Το υλοποιούμε. Είναι περίπου στο 60-70% πριν ολοκληρωθεί και μιλάμε για τη ζωνοποίηση σε Βόλο και Νέα Ιωνία, την αλλαγή όλων των σωλήνων που ήταν από αμίαντο και πίναμε νερό και όπου είχε σύμφωνα με τις επιστημονικές τοποθετήσεις πάνω από 35-40% διαρροή, δηλαδή το νερό που έμπαινε γιατί ήταν πολύ παλιό το δίκτυο έφευγε. Ως εκ τούτου με την ολοκλήρωση του έργου εξοικονομούμε περίπου 30-40% νερό, το οποίο θα είναι πηγαίο, πιο καθαρό νερό και θα σταματήσει την άντληση μέσα από γεωτρήσεις. Μέρος της πόλης αυτής που έχει σκαφτεί και έχει ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, ξεκινάμε επιτέλους σε μια περίοδο τεράστιας κρίσης. Πολλοί εργολάβοι αναρωτιούνται πώς το καταφέρνουμε και αυτή είναι η αλήθεια. Να σας πω βέβαια ότι η Πίσα πριν ένα χρόνο είχε 150 ευρώ το τετραγωνικό και τώρα έχει 680. Για να καταλάβετε το τι γίνεται. Παρά τα αυτά, εμείς ξεκινάμε τη Δευτέρα. Και θέλω να ζητήσω κατανόηση από τους πολίτες να συνεργαστούν. Κάθε εβδομάδα θα έχουν ενημέρωση ποιοι δρόμοι γίνεται ολική αποκατάσταση του οδοστρώματος, ώστε να μην μπαρκάρουν και να προσπαθούν να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη περιοχή. Ως εκ τούτου, η περιοχή που επιλέχθηκε, λόγω ότι έχει μεγάλη κίνηση και έρχεται Πάσχα, είναι η οδός Πολυμέλη, 1950 μέτρα, από τη μία άκρη στην άλλη. Παρακαλούμε λοιπόν από Δευτέρα πρωί, 7.30 ώρα το πρωί που θα μπει ο εργολάβος, μέχρι την Παρασκευή πιστεύω 15 του μηνός, 16, θα έχει ολοκληρωθεί. Περιορίστε τις μετακινήσεις μέσω της οδού Πολυμέλη. Βρέστε άλλο τρόπο. Όπως επίσης και τα παρκαρίσματα. Συνεργαστείτε ώστε να αποκαταστήσουμε γρήγορα τους δρόμους και να υπάρχει φυσιολογική ροή των οχημάτων. Θα ταλαιπωρηθούμε άλλες 5-10 μέρες, αλλά ξεκινάμε και ολοκληρώνουμε ένα μεγάλο έργο, ένα έργο ζωής που θα μείνει για πολλές γενιές να το χαρούν τα παιδιά μας και εμείς οι ίδιοι. Αυτό ήθελα να πω και όλοι ένας προς ένας να το μεταφέρουμε αυτό, ότι από 11 του μηνός συνεργαστείτε ώστε να υπάρχει ελευθερία στους εργολάβους να δουλέψουν για να αποκαταστήσουν αυτές τις ζημιές.